Νέστο! Νέστο! Άνδρες του λιμενικού εντοπίζουν ανοιχτά της Λέσβου μία βάρκα με πρόσφυγες και μετανάστες. Ξεκινάμε! Με γρήγορες κινήσεις ξεκινούν την επιχείρηση διάσωσης, δίνοντας προτεραιότητα σε γυναίκες και παιδιά. Είναι μόνο ένα από τα δεκάδες περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στο Βόρειο Αιγαίο. Έχουμε ιστορία στη θάλασσα χιλιάδων χρόνων και αν μη τι άλλο γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει να βρίσκεται άνθρωπος και να κινδυνεύει μέσα στη θάλασσα. Έλα, έλα. Έλα εδώ. Έλα, σε κρατάω. Πρόσφυγες και μετανάστες μας βλέπουν σαν σωτήρες, λέει στο Sky ο κυβερνήτης Αντώνης Καρακοντής. Πολλές φορές μας αγκαλιάζουν, μας φιλάνε, τα χέρια μας φιλάνε, οι γυναίκες ειδικά. Είναι εκείνη τη στιγμή είναι λίγο περίεργη. Βρισκόμαστε επάνω σε σκάφος του λιμενικού σώματος την ώρα που κάνει περιπολία για τον εντοπισμό πιθανών μεταναστών οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν στις ακτές της Λέσβου. Έχουμε στο ραντάρ έναν ύποπτο στόχο γύρω στο 1,5 μίλια από θέση μας. Κινούμαστε προς τη θέση αυτή να εξακριβώσουμε τι στόχος είναι. Στελέχη του λιμενικού σώματος στέλνουν ηχηρή απάντηση στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, που προκλητικά ισχυρίζεται πως οι Έλληνες πυροβολούν και βουλιάζουν βάρκες προσφύγων στο Αιγαίο. Είναι για μας όλα αυτά γενικότερα σκάφη εν δυνάμει σε κίνδυνο. Οπότε δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση κάποιον από τους μετανάστες να σηκώσει τα χέρια για να ζητήσει συνδρομή. Προσεγγίζουμε και κάθε φορά παρέχουμε σε αυτά επαρκείς υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. Αδιαφορούμε για τις δηλώσεις αυτές. Το λιμενικό σώμα συνεχίζει απερίσπατο στην εκτέλεση της αποστολής του, που είναι η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και παράλληλα η παροχή βοήθειας στην ανθρώπινη ζωή που τυχόν κινδυνεύει στη θάλασσα. Το λιμενικό επιτηρεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μια τεράστια έκταση που ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη και φτάνει ως το Καστελόριζο. Σκοπός των περιπολιών, η φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, αλλά και η διάσωση προσφύγων και μεταναστών που περνούν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Στο Ανατολικό Αιγαίο επιχειρούν περισσότερα από 1.300 στελέχη του λιμενικού σώματος, με περισσότερα από 50 σκάφη. Αδιαφορούμε για αυτά που λένε οι Τούρκοι, δεν μας αγγίζουν. Τα πλωτά του λιμενικού σώματος θα συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά την οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και αυτή είναι να μην χάνεται καμία ανθρώπινη ζωή μέσα στη θάλασσα. Μόνο για το έτος 2019 θα αναφερθώ. Πάνω από 650 τέτοια περιστατικά έχουν λάβει χώρα και έχουμε παρέχει τέτοιου είδους συνδρομή σε περισσότερους από 24.000 μετανάστες. Και αυτό θα συνεχίζουμε και θα κάνουμε. Όπως υποστηρίζουν, ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων του λιμενικού είναι το γεγονός ότι εδώ και καιρό κανένας πρόσφυγας δεν έχασε τη ζωή του στη θάλασσα. Πρώτο μέλημα όλων των πληρωμάτων των περιπολικών σκαφών είναι να μην υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Η αποτελεσματικότητα του λιμενικού σώματος στο Αιγαίο είναι τέτοια που τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει επανειλημμένα τους άνδρες του λιμενικού ως ήρωες του Αιγαίου.